Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα ήρθε η μέρα, ήρθε η σειρά του, ήρθε η ώρα του να δούμε λίγο το καινούριο firmware που βγάλανε προχτές για το Mavic 3, για τη σειρά μάλλον Mavic 3, και εκεί απάνω βασιζόταν και η αναβάθμιση της εφαρμογής DJI Fly 1.11.4. Θα συζητήσουμε για τα καινούρια πράγματα που έχουν βάλει στο Mavic 3. Έβαλα και το home point, ωραία. Κάποια είναι μόνο για το Pro, κάποια είναι για όλα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία και μερικά και εντυπωσιακά. Θα τα δοκιμάσουμε όλα εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με κάποιες αναβαθμίσεις οι οποίες είναι μόνο για το Mavic 3 Pro και είναι δύο βασικές. Είναι ότι η 7x κάμερα, η zoom κάμερα δηλαδή, έχει πλέον αντί για normal mode βίντεο έχει και D-Log και HLG. Αυτά είναι κάποια προφίλ βίντεο για να κάνουμε color grading μετά κτλ. Και επίσης για την 3x κάμερα βάλανε και night mode, δηλαδή νυχτερινό mode, το οποίο αυξάνει το ISO, τέλος πάντων βγάζει πάρα πολύ ωραίο νυχτερινό βίντεο για να μην μπαίνω εις βάθος. Και επίσης στην 3x κάμερα βάλανε και τα master shots και τα quick shots, όπως και για τις φωτογραφίες βάλανε το πανόραμα και το sphere. Δηλαδή πλέον οι κάτοχοι του Mavic 3 Pro θα μπορούν να βγάζουν με την 3x κάμερα master shots, quick shots και φωτογραφίες πανοραμικές, sphere κτλ. Αυτές οι αναβαθμίσεις που μόλις σας ανέφερα τώρα είναι μόνο για το Mavic 3 Pro. Πάμε εν συνεχεία να δούμε και για τις αναβαθμίσεις οι οποίες είναι για όλα. Το πρώτο που θα δείξουμε, και για να το δείξουμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε και απογείωση, οπότε πάω να απογειωθώ. Είμαι όλα εντάξει, μην βιαζόμαστε. Ωραία, ωραία, θα πάμε λίγο προς τα μέσα. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να κουνηθώ λίγο γιατί έχω τον ήλιο πάλι μέσα στα μάτια, κλασικά. Λοιπόν, το πρώτο που θα δείξουμε, θα πάω λίγο παραέξω, είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα που βάλανε που έχει να κάνει με τους αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, και αυτό λέγεται, το έχουν ονομάσει αυτοί, Vision Assist. Πολλοί θα ξέρετε, και όσοι δεν ξέρετε θα το μάθετε τώρα, ότι οι αισθητήρες αποφυγής εμποδίων είναι κάμερες και δουλεύουν σκανάροντας το περιβάλλον. Τι έκαναν λοιπόν? Μας έδωσαν τη δυνατότητα να μπορούμε πλέον να βλέπουμε αυτές τις κάμερες, ούτως ώστε όταν πηγαίνουμε από στενά σημεία να μπορούμε να ανιχνεύουμε γύρω-γύρω τι γίνεται και να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι. Για να το κάνουμε αυτό πηγαίνουμε κάτω αριστερά, εκεί πέρα που είναι η πηξίδα, και ουσιαστικά σέρνουμε, εδώ βγαίνει ο χάρτης, και σέρνουμε, και το επόμενο όπως βλέπουμε είναι η κάμερα των αισθητήρων και μπορούμε να διαλέξουμε μπρος, πίσω, αριστερά και δεξιά. Εάν δεν το πατήσω, τότε, εδώ συγγνώμη, τότε όπως βλέπετε φαίνεται κανονικά, και αν στη μεγάλη οθόνη, και αν δείτε βλέπουμε και τους έλικες εδώ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις τους έλικες από πάνω και από πίσω, βλέπεις κανονικά. Γενικώς σου δίνει μια άποψη για το που είναι και τι κάνει το drone. Φυσικά το βίντεο, όπως το βλέπετε κι εσείς, είναι χαμηλής ποιότητας, αλλά δεν είναι βίντεο για να χρησιμοποιηθεί στο οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται για διευκόλυνση του χειριστή σε δύσκολες περιπτώσεις. Το επόμενο πράγμα που θα δείξουμε, εγώ το είδα πρώτη φορά στο Avata και το έχουν βάλει πλέον τώρα και στη σειρά Mavic, και έχει να κάνει λίγο με AI, και ουσιαστικά είναι ότι πλέον μας δείχνει, όπως βλέπετε στο κέντρο της οθόνης που βλέπετε ένα H εκεί, μας δείχνει ουσιαστικά το σημείο, το home point, και μέσα στο χάρτη. Κάτι το οποίο είναι διευκόλυνση, δεν είχαμε πρόβλημα και με το προηγούμενο, αλλά είναι πραγματικά μια διευκόλυνση, και βλέπω ένα κοράκι εκεί πέρα το οποίο πάει να μου επιτεθεί, και γι' αυτό θα προσέχω. Κοράκι είναι? Όχι, παίζει να μην είναι και κοράκι, να ήταν και περιστέρι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων βλέπετε ότι βάλανε πλέον με AI το home point να φαίνεται και στο βίντεο, και αυτό θα το δούμε και όταν πάμε και λίγο πιο μακριά. Το επόμενο που θα δούμε λέγεται frame guides. Αυτό για να το βρούμε πηγαίνουμε μέσα στο μενού, κάμερα, κατεβαίνουμε προς τα κάτω και πάμε frame guides που βλέπετε εδώ πέρα, και διαλέγουμε widescreen, mobile, ξέρω εγώ και αυτά. Έχει να κάνει με τα shorts που έχει, ας πούμε, το Mini 3 ή το R3 που βγάλανε, Οπότε τι κάνει, αν διαλέξουμε το vertical που είναι για τα κινητά τηλέφωνα και για τα stories, μας ουσιαστικά μαυρίζει αριστερά και δεξιά και έτσι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο framing στο βίντεο που θα τραβήξουμε για να το χρησιμοποιήσουμε για short. Υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο ότι δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μαυρίσει αριστερά και δεξιά βγάζει μόνο το βίντεο στο κέντρο και κατευθείαν μας δίνει βίντεο 9:16 ουσιαστικά. Θα πρέπει να πάμε να κάνουμε crop μετά σε πρόγραμμα ή στον υπολογιστή ή στο κινητό μας. Κάτι άλλο το οποίο έχουν κάνει και έχει να κάνει βασικά με προσγειώσεις σε δύσκολα σημεία και αυτό ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε προσγείωση σε σκάφος ας πούμε, είναι ότι πλέον έχουν βάλει τρόπο να μπορείς να κλείνεις τους από κάτω αισθητήρες, να μην βλέπει δηλαδή το έδαφος και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε και πολύ χαμηλές πτήσεις. Όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει να προσέχουμε. Πάμε να σας το δείξω. Για να βρούμε το μενού, να απενεργοποιήσουμε τους αισθητήρες τους από κάτω, θα πάμε μέσα στο Safety, τέρμα κάτω, Advanced Safety Settings και κάτω Vision Positioning and Obstacle Sensing. Βγάζουμε αυτό και τότε αφαιρείται η λειτουργία των αισθητήρων από κάτω. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να το κάνετε εάν δεν θέλετε να κάνετε κάτι συγκεκριμένο. Οπότε καλύτερα να μείνετε μακριά από αυτό, είναι και ψιλοεπικίνδυνο έτσι. Με απλά λόγια να σας πω ότι αν πάτε για προσγείωση με αυτό και δεν το υπολογίσετε καλά, πέφτει, θα χτυπήσετε κάτω έτσι. Δεν έχει να σου κόψει ταχύτητα και τέτοια. Θα κάνει προσγείωση δυνατή. Πάμε να δούμε και κάτι άλλο τώρα, το οποίο έχει να κάνει με το return to home και έχει να κάνει και με εκείνο το home point που σας έλεγα. Θα μετακινηθούμε λίγο παραπέρα, να πάρουμε και λίγο ύψος. Βλέπετε κάτω στην οθόνη ότι εμφανίζεται το H, το οποίο είναι το home point και θα δείτε, θα γυρίσω και θα το δείτε κιόλας, αλλά ας πάμε προς τα εδώ. Σε αυτό το σημείο τώρα θα δοκιμάσουμε το return to home και θα δείτε τι ωραίο πραγματάκι έχουν κάνει. Έχει διάφορες λειτουργίες, είμαστε σε απόσταση 675 μέτρων, βλέπετε εκεί πέρα κάτω και το H, το οποίο είναι το home point και πάμε τώρα να κάνουμε return to home, να δούμε τι θα γίνει. Όπως βλέπετε εμφανίζεται μια γραμμή AI, η οποία τώρα θα μας ανεβάσει στα 70 μέτρα, α όχι το είχα στα 60, εμφανίζεται μια γραμμή AI η οποία μας δείχνει την τροχιά του σκάφους ως προς εμάς. Αυτό έχει διάφορες λειτουργίες, εκτός του ότι είναι πολύ εντυπωσιακό και έτσι φαίνεται ωραίο, έχει και τη λειτουργία του ότι αν το drone ακολουθεί μια πορεία σύγκρουσης προς τα κάτω, θα πατήσω να το σταματήσω, σύγκρουσης προς τα κάτι, προς κάποιο εμπόδιο κτλ, να έχουμε τη δυνατότητα εμείς να το σταματήσουμε. Και πάμε να γυρίσω να κάνουμε και το τελευταίο, το οποίο έχει να κάνει με κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χρήσιμο αυτή τη φορά. Είμαι και πολύ ψηλά, πρέπει να κατέβω σιγά σιγά. Για να δούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Έρχεστε για προσγείωση. Θέλετε μεγάλη ακρίβεια στην προσγείωσή σας. Έρχεστε στο σημείο που θέλετε να προσγειωθείτε. Πάτε προς τα κάτω την κάμερα. Εγώ το βλέπω τώρα, τον drone είναι από πάνω. Ωραία. Και θέλουμε να προσγειωθούμε στα πλακάκια. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Βλέπετε ότι εμφανίζεται σιγά σιγά στο κέντρο της οθόνης ένα πάρα πολύ μικρό ντροουνάκι, το οποίο μεγαλώνει και τώρα θα το δείτε καλύτερα γιατί θα έρθω πάνω από τα πλακάκια, και αυτό το ονομάζει shadow, το οποίο βοηθάει στο να προσγειωθούμε με μεγάλη ακρίβεια στο σημείο που θέλουμε να προσγειωθούμε. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο το συγκεκριμένο, εκτός του ότι είναι και εντυπωσιακό ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά το συγκεκριμένο είναι και πάρα πολύ χρήσιμο και ερχόμαστε για την προσγείωσή μας. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο για το κανάλι. Μιλήσαμε για αυτά τα πολύ ωραία καινούργια πράγματα που έδωσε το καινούριο firmware update στη σειρά Mavic 3. Like, subscribe, τα σχόλιά σας, ερωτήσεις από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!